Παιχνίδι με έντονες συγκινήσεις και ανατροπές τα τελευταία λεπτά έγινε το Σάββατο στην Ελιά ανάμεσα στην K17 του Όφη και τον Ιωνικό. Η ομάδα της Νίκαιας μπήκε δυνατά και στα πρώτα δευτερόλεπτα ο Κότσι απέκρουσε εντυπωσιακά το σου του Σαράκου. Με τον Όφη στη συνέχεια να βγαίνει στην επίθεση, να έχει ευκαιρία με τον Κουτσουπιά στο 16 και στο 27 να προηγείται 1-0 με γκολ του Χότζα έπειτα από σέντρα του Καρανδινού. Ο Ιωνικός είχε αξιόλογες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και ο Βιδιαδάκης για τον Όφη έφτασε κοντά στο 2-0. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μια σοβαρή απώλεια για τον Όφη, με τον κεντρικό αμυντικό Γιάννη Κότη να τραυματίζεται σε μια ανύποπτη φάση και ο τραυματισμός του να είναι πολύ σοβαρός. Στο 67 ο Διαμαντόπουλος με εξαιρετικό τελείωμα ισοφάρισε 1-1 για τον Ιωνικό, αφιερώντας τον γκολ στον ονό του Γιάννη Παρασύρη, ποδοσφαιρικό παράγοντα του Ερμίζων Ιαννών. Η απάντηση του Όφη ήταν άμεση, με τον Φανουράκη να αξιοποιεί την πάσα του Κουτσουπιά και να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του εκ νέου με 2-1. Τα γκολ συνέχισαν να πέφτουν βροχή στα τελευταία λεπτά. Ο Όφη έφτασε κοντά στο 3-1 με τον Φαϊτάκη να περνάει όλη την άμυνα του Ιωνικού, αλλά την μπάλα να μην του κάνει το χατήρι στο τελείωμα. Ο Ιωνικός έκανε το 2-2 με τον Τουλγέρογλου στο 86, ειδική ευκαιρία με Τουλγέρογλου και Διαμαντόπουλο, και ο Τουλγέρογλου στο επόμενο λεπτό έκανε το 2-3 τους φιλοξενούμενους. Το μάτς όμως είχε δρόμο ακόμα και στο 90 δόθηκε πέναλτι από τον διαιτητή Κυριακίδη, με τον Καρανδινό να εκτελεί εύστοχα για το 3-3, χαρίζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας στην K17 του Όφη.